Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό άναψε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησε για απόπειρα χρηματισμού βουλευτών ώστε να εξασφαλιστούν 180 ψήφοι για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, επικαλούμενος δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας. Εγώ διάβασα πριν από μερικές μέρες σε μια κυριακάτικη εφημερίδα ότι υπάρχουν κάποιοι φίλοι σας επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βγάλει κουμπαρά. Δημοσιοδική σας. Και εγώ διάβασα ότι ο Σύφρος ήταν τέτοιος. Μα είναι σοβαρά αυτά. Για να μαζέψει 180. Έτσι διάβασα. Όταν ο κ. Σκουρλέτης ερωτήθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί το επίμαχο δημοσίευμα, απάντησε με τη λαϊκή ρίση: ο φόβος φύλα τα έρημα. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει να αφαιθούν. Εγώ λέω λοιπόν το προληπτική, το καταγγελία, τι θα πει αυτό. Μια πολιτική το προσέγγισε, κάνουμε και τοποθέτηση. Σε μια πολύ κρίσιμη φάση για την πατρίδα. Οι δηλώσεις του Πάνου Σκουρλέτη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Γεράσιμου Γιακουμάτου και του γραμματέα του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό είναι χοντρό. Αυτό είναι πολιτική αγυρδία. Τώρα θα λε ότι αγοράζει παρά για βουλευτέ είναι τροπή. Είπε για τον Κουμπαρά μια καταγγελία η οποία για μένα είναι και έρευνα του εισαγγελέα. Είναι και έρευνα του εισαγγελέα. Ο Σκουρλέτη συνέχισε την αθλειότητα Τσίπρα, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση η κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφία Βούλτευση. Ο Σκουρλέτη συνέχισε την αθλειότητα Τσίπρα. Του παραδίδουμε στην περιφρόνηση του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες βουλευτές ούτε εκβιάζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε εξαγοράζονται από κανέναν. Και ο τελευταίος Έλληνας πια έμαθε ότι ο Κουμπαράς του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεμάτος μόνο με ψεύδεις, συκοφαντίες και ύποπτες καταγγελίες. Από την άλλη πλευρά, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Βήμα FM, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, χωρίς ωστόσο να πάρει αποστάσεις από την αναφορά του Πάνου Σκουρλέτη. Πάνος Σκουρλέτης έκανε αναφορά σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο νομίζω ότι έχει και αυτό την αξία του. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Ήταν πάρα πολύ ακριβής και μελετημένη η τοποθέτησή του. Κινήθηκε κατά πώς θα έπρεπε ο Πάνος Σκουρλέτης και νομίζω ότι έχει τη στήριξή μας σε αυτή την αποστροφή την απόλυτη.